Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μετά την δήλωση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη για πρόωρη διενέργεια των stress test και εν μέσω της επιμονής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για έκτακτο έλεγχο του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών και της ανησυχίας για ενδεχόμενη τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση, τραπεζικός τρόμος κατέβαλε στους επενδυτές με αποτέλεσμα να πυροδοτήσει μαζικές ρευστοποιήσεις των τραπεζικών τίτλων. Ωστόσο, η πρόωρη διεξαγωγή των τεστ αντοχής των τραπεζών τον Φεβρουάριο και όχι το καλοκαίρι του 2018 δεν σηματοδοτεί μια αλλαγή σχεδίων που αφορά ειδικά τις ελληνικές τράπεζες αλλά ολόκληρη την Ευρωζώνη, επιβεβαιώνει στο insider.gr κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος. Από οικονομική ασφυξία κινδυνεύει η ΔΕΗ υπό το βάρος των ανίσπρακτων οφειλών, της μείωσης του μεριδίου της στην ελληνική αγορά και της χρέωσης για την κάλυψη του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Την ώρα που η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ δέχεται μεγάλες πιέσεις και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις με την Κομισιόν για το πακέτο των λιγνητικών μονάδων που θα διατεθεί προς πώληση, τα αποτελέσματα της ΔΕΗ δημιουργούν ανησυχία για το πόσο ομαλό μπορεί να είναι το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Τους τελευταίους μήνες, χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτιδευματίες προχώρησαν σε διακοπή των εργασιών τους, απόρρια της νέας πολιτικής υπολογισμού των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο, πολλοί εξ αυτών διαπίστωσαν πως η εφορία τους βεβαίωσε προκαταβολή φόρου και για το τρέχον έτος. Για να αντιμετωπίσει το θέμα, ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία αναφέρεται πως εφόσον έχει γίνει διακοπή εργασιών και δεν έχει μεσολαβήσει η έναρξη νέας δραστηριότητας, η προκαταβολή φόρου η οποία βεβαιώθηκε θα πρέπει να διαγραφεί. Τοτικά κινεί τη χρηματιστηριακή αγορά στο σημείο άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο μόνο κυμής 740,01 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,05%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.